Τα νέα από το Κάιρο είναι συγκρατημένα αισιόδοξα, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται. Όλα τα νεότερα θέματα τα μεταφέρει ο Γαβρίλ Χαρίτος, ο οποίος έχει και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την έρευνα που κάνουν οι Ισραηλοί για την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Γαβρίλ. Χαίρετε. Λοιπόν, τα νέα είναι καλά σε σχέση με την πρόοδο των συνομιλιών. Έχει ανακοινωθεί ότι αύριο στην Ντόχα θα γίνει για πρώτη φορά η συνάντηση των επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων του Ισραήλ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Αμερικής. Θα είναι ο Μπαρνέα, ο διοικητής της Μοσάντ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αθάνη, ο διοικητής της CIA, ο Βίλιαμ Μπέρνς, και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, ο Αμπάς Κάμελ. Όπως έχει γίνει γνωστό απόψε, η συνάντηση που θα γίνει αύριο θα έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να καταλήξουν όλα τα μέρη σε τι έχουν συμφωνήσει ως τώρα, και επίσης σε τι δεν έχουν συμφωνήσει, με έναν ορίζοντα που θα καθοριστεί και που όλοι θεωρούν ότι θα είναι οι δύο εβδομάδες. Όσον αφορά τις συνομιλίες στο Κάιρο, έχει ανακοινωθεί απόψε ότι έχουν περαιωθεί. Το κύριο θέμα είναι ο έλεγχος του άξονα της Φιλαδέλφειας, που είχαμε αναφέρει και χθες στο δελτίο μας. Εδώ έχουμε τις πληροφορίες από τους Ισραηλινούς που υποστηρίζουν ότι έχουν βρει την κατανόηση και των Αιγυπτίων και των Αμερικανών για τις ανησυχίες τους. Από την άλλη, έχουμε την Χαμάς που δηλώνει με τους εκπροσώπους της ότι έχει εξασφαλίσει την κατανόηση των Αιγυπτίων για τις δικές της ανησυχίες. Έχουμε λοιπόν αυτό το ομιχλώδες κλίμα σε ό,τι αφορά το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι στο Κάιρο, αλλά περισσότερα θα τα ξέρουμε ύστερα από τη διάσκεψη που θα γίνει στην Ντόχα αύριο. Τώρα, έχουμε μία αποκλειστικότητα απόψε από τον σταθμό μας. Στο τέλος του προηγούμενου μήνα, για πρώτη φορά έχει συνταχθεί ένα πόρισμα από μία έκθεση που έχει γίνει από τον στρατό, τον Ισραηλινό, με θέμα τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία που σας παρουσιάζουμε δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα στα Ισραηλινά μέσα. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν μαζέψει οι Ισραηλινοί από τα επιτελικά γραφεία της Χαμάς στη Γάζα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι μια φάτουα, δηλαδή μια απόφαση από το ιερατείο της Χαμάς, που λέει ότι δεν είναι αμαρτία, σύμφωνα με μια ερμηνεία του Κορανίου, ο βιασμός που θα διαπραχθεί κατά Ισραηλινών γυναικών ομήρων από ενόπλους της Χαμάς. Αυτά έγιναν πριν από την πραγματοποίηση της επίθεσης. Σε αυτή τη φωτογραφία έχουμε έναν κατάλογο από απλές εντολές που έπρεπε να μάθουν οι ένστολοι της Χαμάς όταν θα έπιαναν τους Ισραηλινούς ομήρους. Από τη δεξιά την πλευρά έχουμε τις ερωτήσεις για την ταυτότητα των ομήρων, ονόματά τους, η διεύθυνσή τους κλπ. Και άλλες εντολές όπως να βγάλουν τα ρούχα τους, να βγάλουν τα παπούτσια τους, να παραδώσουν τα κινητά τους. Από την αριστερή πλευρά του εγγράφου έχουμε τον τρόπο που προφέρονται οι εβραϊκές αυτές φράσεις, που είναι γραμμένες στην αραβική για να μπορέσουν να τις μάθουν οι ένστολοι της Χαμάς, οι ένοπλοι της Χαμάς. Και στην τρίτη φωτογραφία θα δούμε, είναι τα εγχειρίδια που έχουν βρεθεί στα γραφεία της Χαμάς για το πώς να παρασκευαστούν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αυτά τα εγχειρίδια έχουν τη σφραγίδα της Αλ-Κάιντα. Και αυτά είναι ένα μέρος από τα στοιχεία που έχουμε. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο πόρταλ του σταθμού μας, alphanews.live. Και μία ημερομηνία που θα πρέπει να τη θυμηθούμε, 2 Δεκεμβρίου θα αρχίσει την απολογία του ο Νετανιάου ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ. Αυτό αποφάσισαν οι δικαστές του δικαστηρίου σήμερα και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι οδεύει προς το τέλος της μία διαδικασία που είχε αρχίσει το 18 για τα αδικήματα που τον βαραίνουν, αδικήματα για διαφθορά. Αυτά απόψε από την Ευρώπη. Σε ευχαριστώ, Γαβρίλη. Σε χαιρετώ. Ενισχύεται.